Ένα πολύ μεγάλο. Το είναι η πίστη στην ουσία. Γιατί πεποίθηση είναι τα πιστεύω μας. Ναι. Μπράβο. Με την πίστη. Με την πίστη. Πόσο εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβεί αυτό ή το άλλο ή το άλλο από τα άπειρα που μπορούν να συμβαίνουν. Έτσι, στην πραγματικότητα, αυτό που υπάρχει κάθε στιγμή είναι αυτό που πιστεύουμε περισσότερο. Αν δεν το πιστεύαμε περισσότερο, δεν θα υπήρχε. Τόσο απλό είναι. Δηλαδή, τώρα λες, συμβαίνει αυτό, πιάνω το ποτήρι. Αν δεν το πίστευα περισσότερο, δεν θα γινότανε. Αυτό είναι όταν μιλάμε για πιθανότητες και λέμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Είναι αυτό που πιστεύεις περισσότερο κάθε φορά. Αυτό γίνεται. Ναι. Αλλά ο κόσμος τι νομίζει? Ότι αυτό που πιστεύει περισσότερο είναι αυτό που εννοεί εδώ, το μυαλό. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που λέμε η πίστη σου σέρωσε δεν έχει καμία σχέση με το μυαλό. Έχει σχέση με τον πυρήνα μας εδώ, με την καρδιά. Όποιος πιστεύει με την καρδιά δημιουργεί, όχι όποιος πιστεύει με το μυαλό. Γι' αυτό περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν, ζουν στην πλάνη τους, ότι είμαι έτσι, είμαι έτσι, είμαι έτσι. Αν ήσουν έτσι, θα ήταν αλλιώς το περιβάλλον σου. Δεν γίνεται λοιπόν να είσαι έτσι, άρα εκ του περιβάλλοντος βλέπε λοιπόν τι είσαι. Γιατί δεν γίνεται να είσαι κάτι διαφορετικό από τον καθρέφτη. Άρα υπάρχουν αυτοί λοιπόν που αντί να κοιτάξουν τον καθρέφτη να πούνε, α, έτσι, με τι κάνουνε, κάθονται τον καθρέφτη και δεν θέλουν να τον κοιτάνε. Κρύβουν τον καθρέφτη. Δεν είναι ικανοί να δουν την αλήθεια. Γιατί κατακρίνουν τον εαυτό τους. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν είναι άνθρωποι που μαζεύουν λεφτά και λέω εγώ είμαι φωτεινός. Είναι άνθρωποι, ξέρω εγώ, που θέλουν να έρθει ο τέλειος άνθρωπος να τους κάνει σαν σύντροφος, ενώ δεν είναι τέλειοι. Είναι άνθρωποι που ζητάνε παραπάνω από αυτό που είναι. Μόνο και μόνο γιατί τα αξίζουν. Και σου λες πώς τα αξίζεις, αφού δεν βλέπεις τις πράξεις σου, τα συναισθήματά σου, τη σκέψη σου. Πώς ζητάς αυτό, γιατί νομίζω ότι είσαι άξιος? Γιατί στην πραγματικότητα άλλα πιστεύει εδώ και άλλα πιστεύει εδώ. Εδώ έχει μια πλάνη το τι νομίζει, εδώ είναι αυτό που είναι. Εδώ είναι η πρόθεση, εδώ είναι το τι νομίζω. Καταλάβατε, στην πραγματικότητα από εδώ πέρα, από το κέντρο μας, από τη δόνησή μας, η αληθινή είναι εδώ. Το μυαλό μας μπορεί να φαντάζει ότι να είναι. Όσο εμείς λοιπόν ξεκινάμε και ακούμε τώρα τους νέους ανθρώπους της, τα λέγαμε, της καινούργιας, τα λέγαμε τώρα φώτισης, δεν ξέρω, 2-3 φορές που πάθει έτσι μια αναβάθμιση και βγαίνουνε, περισσότεροι από αυτούς είναι άνθρωποι πλανεμένοι. Γιατί δεν μπορούν να διακρίνουν μέσα τους ποια είναι η πραγματική δόνηση από τη μηχανική φαντασία τους. Άρα λοιπόν κάθε ένας τι κάνει, μπορεί να είναι ένα εγώ μέσα του και να μιλάει, έτσι, και επειδή είναι ταυτισμένος με αυτό το πράγμα, να μην μπορεί να δει αντικειμενικά τον εαυτό του. Και να νομίζει λοιπόν ότι μπορεί να είναι φωτισμένος, μπορεί να διδάξει, ότι μπορεί να θεραπεύσει, ότι μπορεί να κάνει 1000 πράγματα. Στην πραγματικότητα όμως θα πρέπει μόνος του μέσα του εδώ πέρα, εδώ, να συμβαίνουν αυτά για να μπορεί να φτιάχνει το περιβάλλον του έτσι όπως πρέπει. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν τι γίνεται? Πάντοτε ξεκινούσαν λοιπόν οι άνθρωποι που σχολούσαν σε αυτά τα πράγματα να μάθουν τον εαυτό τους. Τι μαθαίνανε? Μαθαίνανε στην πραγματικότητα, έτσι, τα εγώ τους. Αν δεν μάθεις τα εγώ σου, αν δεν μάθεις το τι γίνεται, αν δεν μάθεις το μηχανισμό αυτόν, πώς είναι δυνατόν να το χειραγωγήσεις? Άρα λοιπόν όσοι πάνε και διαλέγουν πράγματα, εξουσίες, μαγικά, τελετές, κωδικούς, χωρίς να έχουν μέσα τους καλλιεργήσει, έτσι, χειραγωγήσει τα μικρά κομμάτια τους που έχουν διασπαστεί η συνείδησή τους, έτσι, τους διάφορους εαυτούς του, είναι φυσικό, ρε παιδιά, ότι στην πραγματικότητα δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που λένε ότι είναι. Επομένως, σας το ξαναλέω άλλη μια φορά, δεν είναι το θέμα να κάτσει ο καθένας και να αρχίζει να μιλάει. Ναι, ευχαριστούμε για όλα αυτά που λες και σ' ακούμε και οκ, okay, είναι ωραία. Αλλά αυτό από την πλευρά του καταλάβετε ότι αντί να φτιάξει πρώτα τον εαυτό του, να φτάσει σε ένα επίπεδο αυτογνωσίας και μετά να ξεκινήσει να δίνει την ενέργεια στους άλλους, οι περισσότεροι δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο αυτογνωσίας. Και έτσι ξεκινάνε τι? Να δίνουν μια ενέργεια που οι ίδιοι πάλι την έχουν μέσα τους διαστρεβλωμένη. Αν όμως καταλάβετε στην πραγματικότητα να πείτε, ρε παιδιά, η αναβάθμιση τι μπορεί να είναι? Να κάνω τηλεπάθεια και το ποτήρι έτσι, να το φέρνω καλά, εδώ έτσι καλά, τζεντάι, να κάνω μπουκάλι, έλα και να έρχεται στο χέρι μου. Να μπορώ στην πραγματικότητα να λέω, έλα εδώ να χρησιμοποιήσω αυτό, να κάνω τίνο, να πάρω λεφτά, να μπορώ να γίνω καλά, να κάνω ένα θαύμα. Για να λογιστείτε λίγο και πείτε, εσύ τι είναι η αναβάθμιση στην πραγματικότητα? Πώς είναι εδώ, δηλαδή, αν εγώ θα ήθελα να αναβαθμιστώ, δηλαδή τι, να φύγω από τη διάσταση και να πάω σε μία άλλη, έτσι? Πώς είναι να είμαι κύριος του εαυτού? Γιατί αν δεν είσαι κύριος του εαυτού σου, τι αναβάθμιση είναι? Δίνουμε όπλα στο εγώ.
Όταν το εγώ όμως σας είναι το δικό σας, κατ' επιλογή σας, ο εαυτός σας, συνολικό κομμάτι, είναι καλό, είσαι δυνατός σαν μονάδα. Όταν είσαι διασπασμένος σε 15 εγώ και δίνεις όπλα στα εγώ, σου σκοτωθούν μεταξύ τους. Κοιτάξτε το στην πραγματικότητα που αντανακλάει την ανθρωπότητα. Είναι το ίδιο πράγμα. Η ανθρωπότητα σαν άτομο είναι διασπασμένη. Ο καθένας κάνει το μουστάρι. Κοιτάξτε μόλις πήρε τεχνολογία και όπλα. Κοιτάξτε μόλις πήρε δύναμη. Ο ένας σκοτώνει τον άλλο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και μέσα μας. Με το που δώσουμε εξουσίες στα εγώ, μέσα μας θα σκοτωθούμε. Αυτό όμως σπάνια το βλέπεις στους καλλιεργημένους ανθρώπους, στους λεγόμενους θεραπευτές, ιστορίες, τον Ατάλο, της καινούργιας εποχής. Άρα είναι φυσικό λοιπόν ότι ναι, μπορεί να κάνουν θετικά πράγματα συσσαγωγικά στους άλλους. Αλλά τι θα έπρεπε να μάθουν στους άλλους? Θα έπρεπε να μάθουν αυτό, αλλά αυτό δεν το ξέρουν. Δεν το έχουν καλλιεργήσει μέσα τους, δεν έχουν ισορροπήσει μέσα τους. Το μόνο που κάνουν εδώ, μια πλάνη στο μυαλό τους, ότι έχουμε φτάσει κάπου. Καταλάβες και ότι επειδή εγώ γουστάρω, είμαι φωτισμένη. Μα δεν βλέπεις μέσα σου. Έχεις ενοποιήσει μέσα σου. Έχεις φτάσει μια ιδιαιτερότητα. Έχεις μέσα σου αγαπήσει τον εαυτό σου. Έφτασες εκεί πέρα που όλα τα πράγματα να μπορείς να πας στα σενάρια τώρα και να βγεις νικητής. Παίρνε τα σενάρια και βγεις νικητής. Το να είσαι στη βίλα σου, στο πόλεμά σου, μέσα στα λεφτά σου και να μου λες πληρότητα, χωρίς να έχεις ζήσει και να έχεις εκφράσει και να έχεις συναγωγή στα εγώ σου, του κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Έτσι δεν είναι? Καταλάβατε τώρα, καμιά φορά που τα έχουν μπερδέψει όλα και σου λέει μα πληρότητα, πληρότητα, πληρότητα. Πληρότητα ρε φίλε, δεν είπαμε να μην έχεις πληρότητα. Πάρε όση πληρότητα θες. Αλλά το επίπεδο πληρότητας που αναζητάς σε καθορίζει, σε προσδιορίζει στο επίπεδο πνευματικής σου ανάπτυξης. Κανείς δεν είπε να μην είσαι ευτυχισμένος. Το θέμα είναι με τι θες να είσαι ευτυχισμένος. Όσο με πιο λίγα πράγματα είσαι ευχαριστημένος και ευτυχισμένος, τόσο πιο πολύ έχεις τη λέγαμε χειραγωγή στην ύλη με τέτοιο τρόπο να μην την έχεις ανάγκη. Όταν μου λες ότι εγώ θα είμαι ευτυχισμένος, μου έχω αυτό, 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 πάρτα ρε μάγκα, φτιάξτα, κάνε τον ήλιο πραγματικότητα. Αλλά μην μου το παίζεις τώρα αναβαθμισμένος. Έτσι δεν είναι? Καταλάβατε ποια είναι διαφορά? Έτσι δεν είναι? Βέβαια, σίγουρα το πρώτο πράγμα που να κάνουμε σε έναν είναι να τον βοηθήσουμε να ισορροπήσει στο επίπεδο που είναι. Καταλάβετε όμως το επίπεδο που είναι, αυτοί οι άνθρωποι όταν θέλουν να ισορροπήσουν και θέλουν να κάνουν τις επιδημίες πραγματικότητα, επειδή λειτουργούμε συνδημιουργικά, θα φτάσει εκείνη η ώρα που ο ένας θα παίρνει το ψωμί από τον άλλον. Γιατί όλοι θέλετε να κάνετε πραγματικότητα τον ήρωά σας. Αλλά όμως είναι μετρημένα τα ψωμιά. Κάποιος πρέπει να μείνει νηστικός. Κάποιος θα φάει παραπάνω. Αν θες εσύ τρία, ο άλλος δεν θα έχει. Είναι φυσικό λοιπόν έτσι να πλακωνήσεις το ξύλο μέχρι να καταλάβετε ότι πρέπει τα όνειρά μου να γίνουν πιο συνδημιουργικά, πιο ομαδικά, πιο ενωτικά. Έτσι λοιπόν φτάνει ο άνθρωπος εκεί πέρα. Κανείς δεν λέει να μην κάνετε όνειρά στην πραγματικότητα. Να τα κάνετε. Αλλά καταλάβετε τι στάδιο είναι τα όνειρα που ζητάτε. Κρουαζιέρε, ιστορίες, αυτά, ο Νατάλ, α, και λέει, πω, πω, τι καλά, χαχαχαχαχα, τι ρε, έκανε τώρα, ζω στην πληρότητα, ναι, εντάξει, αναβαθμίστηκες, όχι. Άντε και του χρόνου τα ίδια. Δηλαδή, καταλαβες, δεν γίνεται, άντε και στην άλλη σάρκωση τα ίδια. Τι έκανες, τίλι, 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 δεν ήταν χαζός ο Χριστός που είπε, δεν μπορούν οι πλούσιοι να περάσουν μέσα. Ναι, 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 ήξερε τι έλεγε. Δεν σου είπε μην έχεις πληρότητα. Σου είπε αναλόγως στις επιδημίες σου προσδιορίζεσαι. Όσο εσύ λοιπόν εσύ δένεσαι με την ύλη, δένεσαι με την ύλη με τρόπο που σε χειραγωγεί, άρα δεν μπορείς να νιώσεις τη φυσικότητα. Κανείς δεν είπε όχι στη τεχνολογία. Όμως εκεί που η τεχνολογία είναι αρμονία με το Θεό, αρμονία με τη φύση, αρμονία με το ένα, με τον ηλιακό λόγο. Βλέπετε εσείς η τεχνολογία μας να είναι αρμονική? Βλέπετε η τεχνολογία να είναι αρμονική? Όχι. Μας καταστρέφει. Μας καταστρέφει σαν όντα, καταστρέφει τη φύση. Αυτή είναι η διαφορά.